Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Διαβάζω από το αρχαίο κείμενο Textus Receptus. Παραθέτω τα λίγα αυτά στοιχεία, απευθυνόμενος κυρίως προς τους αδελφούς, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι ελληνική, προκειμένου να αποσαφηνίσω την έννοια του εδαφείου αυτού, δεδομένου ότι κυκλοφορούν πολλές παρεμηνίες και οι μεταφράσεις ίσως να αποδίδουν με λάθος τρόπο το εδάφιο. Το Ιωάννη 1.1α μας πληροφορεί ότι «εν αρχή είναι ο Λόγος». Σε ποια αρχή αναφέρεται? Στην αρχή της δημιουργίας, βέβαια. Στην αρχή της κτήσης, όπως φαίνεται στο Ιωάννη 1.3. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Στην αρχή αυτή υπήρχε ένα «ον», ένα πρόσωπο που ονομαζόταν Λόγος. Ποιος είναι αυτός ο Λόγος? Πάλι το Ιωάννη 1.3 μας δίνει την απάντηση. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Όλα κτίστηκαν διαμέσου του αυτού του λόγου. Υπογραμμίζω το «δι' αυτού». Το Κολοσσαίς 1.13-17 μας πληροφορεί ότι αυτός ο λόγος δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο «ον», ένα πρόσωπο, που δεν είναι άλλος από τον αγαπητό Υιό του Θεού. Διαβάζουμε εκεί «ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως εστίν εικόν του Θεού, του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνη, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία. Τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν έκτιστε και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Προς επιβεβαίωση τούτου ο Ιωάννης μας λέει στο Ιωάννη 1.9 ότι αυτός ο λόγος ήταν το φως το αληθινό. Ποιο είναι αυτό το φως? Ιωάννη 8.12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Επίσης το Ιωάννη 1.14-18 αναφέρει ότι ο Λόγος είναι η δόξα του Θεού Πατέρα και ότι είναι ο μονογενής Υιός Του. Λέει εκεί «και ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξα αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός». Πλήρης χάριτος και αληθείας. Η λέξη μονογενής είναι σύνθετη λέξη που σημαίνει μοναδικός γεννηθής Υιός. Η λέξη Υιός δεν χρησιμοποιείται με μεταφορικό τρόπο εδώ, σαν να ήταν μια απεικόνηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν συνέβαινε αυτό, ο Ιωάννης δεν θα χρησιμοποιούσε τη λέξη μονογενής. Όλοι οι πιστοί είμαστε παιδιά του Θεού. Πράγματι, είμαστε όμως πνευματικά παιδιά που έχουμε υιοθετηθεί. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός Υιός, δεν υιοθετήθηκε ούτε κτίστηκε. Είναι ο μόνος που γεννήθηκε αληθινά από τον Πατέρα. Ως Υιός έχει αρχή, την οποία εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε γιατί γεννήθηκε πριν γίνουν οι αιώνες. Η γέννησή του αυτή περιγράφεται στις Παροιμίες 8 κεφάλαιο 22-25. Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού. Πρώτον έργων αυτού από αιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσαν η άβριση, ότε δεν υπήρχον επί γη, εαναβρίωσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτον λόφων, εγώ γεννήθην. Το γεγονός ότι ο Λόγος είναι ο πραγματικός Υιός του Θεού δεν είναι δευτερευούσης σημασίας. Ο Θεός Πατέρας ελάχιστες φορές έχει μιλήσει με την ίδια του τη φωνή. Σε δύο από αυτές, Ματθαίου 3.17 και 17.15, έχει τονίσει το στοιχείο αυτό λέγοντας
ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Επίσης το πρώτο κήρυγμα στην αρχή της διακήρυξης του Ευαγγελίου από τον Απόστολο Παύλο ήταν το ακόλουθο. Το διαβάζουμε στις Πράξεις 9:20. «Και Θεός εν τις συναγωγές εκήρυσε τον Χριστόν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Στο Ιωάννη 1:1β διαβάζουμε «Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Εδώ παρουσιάζονται δύο διαφορετικά όντα που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Έχουμε τον Θεό ένα όν και τον Λόγο το άλλο όν, δηλαδή τον Υιό του, που στέκεται δίπλα του. Τα οριστικά άρθρα «ο» και «τον», ο Λόγος δηλαδή, «τον Θεόν», μπαίνουν μπροστά από τα ονόματα του Λόγου και του Θεού, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι διακριτά και ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλιώς δεν θα βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο. Άλλος ο Θεός και άλλος ο Λόγος. Αν ο Θεός ταυτιζόταν με τον Λόγο, το κείμενο θα έλεγε ότι ο Λόγος ήταν ο Θεός ή ότι ήταν μέρος του Θεού. Όμως λέει ότι ο Λόγος ήταν δίπλα στο Θεό. Και επειδή ο Ιωάννης αναφέρεται στη δημιουργία, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν έκρισε μόνος του τους κόσμους, αλλά είχε δίπλα του ένα σύμβουλο, διαμέσου του οποίου έκτισε τα πάντα. Στο Ιωάννη 1:1γ διαβάζουμε «Και Θεός είναι ο Λόγος». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός και ο Λόγος ταυτίζονται ή ότι ο Θεός είναι ένα σύνθετο όν, μέρος του οποίου είναι ο Λόγος. Αν συνέβαινε αυτό, το κείμενο θα έλεγε «Και ο Θεός είναι ο Λόγος», χρησιμοποιώντας το οριστικό άρθρο «ο» μπροστά από τη λέξη «Θεός». Αυτό όμως θα ήταν αντίθετο με το Ιωάννη 1:1β, όπου είδαμε ότι ο Θεός και ο Λόγος είναι δύο διακριτά όντα. Υποκείμενο στην πρόταση αυτή είναι η λέξη που έχει το άρθρο «ο» μπροστά, δηλαδή ο Λόγος. Η λέξη «Θεός» δεν αναφέρεται στον Πατέρα, αλλά αποτελεί εδώ επιθετικό προσδιορισμό στο υποκείμενο, που είναι ο Λόγος, παρουσιάζοντας μια μόνιμη ιδιότητά του. Παρουσιάζει δηλαδή το γεγονός ότι ο Λόγος έχει θεϊκή φύση, ότι ο Λόγος είναι Θεός, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως φύση. Και πώς θα μπορούσε να συμβαίνει άλλωστε, αφού ο Λόγος ως Υιός του Θεού έχει κληρονομήσει τη φύση του Πατέρα του, όπως και εμείς κληρονομούμε τη φύση, την ανθρώπινη φύση, από τους δικούς μας γονείς. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει τη θεότητα του Χριστού, αναφέρει «Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό». Φιλιππισίους 2:5-6. Δύο στοιχεία να παρατηρήσουμε εδώ. Πρώτον, ότι ο Χριστός πριν ενσαρκωθεί ήταν σε μορφή Θεού. Δεν ήταν ο ίδιος ο Θεός ως πρόσωπο, αλλά είχε μορφή Θεού, έχοντας δηλαδή θεϊκή φύση. Και το δεύτερο είναι ότι βρίσκονταν σε μία θέση ίση με το Θεό. Ο Θεός Πατέρας τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή, δίπλα του, έως ότι υποτάξει όλους τους εχθρούς του. «Προς τίνα δε των αγγέλων ήρηκε ποτέ, κάθου εκ δεξιό μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Εβραίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 13. Τι θα συμβεί όταν υποτάξει τους εχθρούς του? Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Είναι η ο Θεός τα πάντα εν πάση. Α Κορινθίους 15:28. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στον ουρανό υπάρχουν δύο όντα που έχουν θεϊκή φύση. Ο Θεός Πατέρας και ο Υιός του. Ο Θεός όμως, από τον οποίο προέρχονται όλα, ακόμα και ο ίδιος ο Υιός, είναι ένας. Δεν υπάρχει ένας Θεός με τρία πρόσωπα, ούτε μια ομάδα τριών Θεών. Το Ιωάννη 1:1 λοιπόν βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με αυτό που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην 1η Κορινθίους επιστολή 8 από το 4 εδάφιο έως το 7.
ουδείς Θεός έτερος ή μη εις. Και γάρι πέρυσι λεγόμενοι θεοί, είτε εν ουρανό είτε επί της γης. Ως περί εισή θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλη μην εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' αυτού, αλλά ουκ εν πάση η γνώσης.